Διεθνές σοκ προκαλεί το νέο υπερσύγχρονο AWACS των Ρώσων. Σε προηγούμενο βίντεο μας μιλήσαμε για τον Beriv A50, ένα σοβιετικής εποχής αεροσκάφος έγκυρης προειδοποίησης και εναέριου ελέγχου που κοντραρίζεται τα ανατοϊκά Ήτρια Σέντρη. Τώρα, για να ρίξουμε μια ματιά στον Beriv A100, το νεότερο και πιο σύγχρονο αεροσκάφος AWACS της Ρωσίας. Το Beriv A100 λοιπόν είναι ένα ρωσικό αεροσκάφος έγκυρης προειδοποίησης και εναέριου ελέγχου. Στην ουσία, αποτελεί μια σύγχρονη εκδοχή του προηγούμενου Beriv A50, το οποίο και σκοπεύεται να αντικαταστήσει. Το συμβόλαιο ανάπτυξης του A100 υπογράφηκε το 2006. Πρόκειται για ένα ολοκένουργιας κατασκευής αεροπλάνο και όχι μια εξυγχρονισμένη έκδοση των προηγούμενων ατράκτων. Το A100 βασίζεται στο μεταγωγικό αεροσκάφος μεγάλης μεταφορικής ικανότητας η Λιούσιν IL-76MD-90A του ρωσικού στρατού. Το ρωσικό AWACS είναι εξοπλισμένο με ραντάρ νέας γενιάς και διαθέτει αυξημένες δυνατότητες ανίχνευσης και παρακολούθησης. Στον τομέα των ηλεκτρονικών και του σχηματισμού είναι παρόμοιο με το αναβαθμισμένο Beriv A50U. Κάποιες πηγές αναφέρουν πως το 2014 το πρώτο μεταγωγικό IL-76MD-90A μετατράπηκε πλήρως σε A100. Ωστόσο, το πρώτο πρωτότυπο, ονόματι A100LL, βασίστηκε σε υπάρχουσα άτρακτο του A50, η οποία είχε κατασκευαστεί το 1990. Η άτρακτος αυτήν βρίσκονταν σε κανονική λειτουργία μέχρι το 2011, όταν και μπήκε στο απόθεμα του ρωσικού στρατού. Τα γράμματα LL σημαίνουν Flying Laboratory, δηλαδή υπτάμενο εργοστάσιο. Έτσι, θεωρείται πρωτότυπο ή ένα αεροσκάφος έρευνας. Το A100LL έκανε την πρώτη του πτήση το 2017, με τις δοκιμές να ξεκινούν το 2019. Το 2020 ανακοινώθηκε πως το δεύτερο πρωτότυπο θα κατασκευαστεί ειδικά για δοκιμές. Το 2022 αυτός ο τύπος αεροσκάφους εκτέλεσε την παρθενική του πτήση με ενεργά ενσωματωμένα ηλεκτρονικά συστήματα. Οι δοκιμές των A100 αναμένονταν να ολοκληρωθούν το 2024, με τις παραδόσεις να είναι προγραμματισμένες να ξεκινήσουν το 2024 με 2025. Ωστόσο, οι δυτικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν στην Ρωσία λέγεται πως έχουν καθυστερήσει την παραγωγή. Όταν μπει σε υπηρεσία, το νέο ρωσικό AWACS θα αντικαταστήσει όλα τα υπάρχοντα A50, όπως και τα αναβαθμισμένα A50U. Ο κύριος ρόλος του αεροσκάφους είναι να ανιχνεύει, να ταυτοποιεί και να παρακολουθεί εναέριους στόχους και πολεμικά πλοία στην θάλασσα. Το αεροπλάνο χρησιμοποιεί το AESA Radar Vega Premier Active Electronic Scanned Array, το οποίο περιστρέφεται πλήρως ανά 5 δευτερόλεπτα. Το A50 μπορεί να ανιχνεύσει εναέριους στόχους σε εμβέλεια έως 600 χιλιόμετρων και πολεμικά πλοία σε βεληνικές 400 χιλιόμετρων. Ταυτόχρονα, μπορεί να παρακολουθεί έως και 300 διαφορετικούς στόχους. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.